Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι επιτέλους έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του mini tour που θα κάνουμε με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια διαζώσεις που όλοι περιμέναμε. Έχει πάνω από 2 χρόνια που θέλαμε να τα κάνουμε και θέλαμε να συναντηθούμε από κοντά και δεν τα καταφέρναμε. Μένουμε με ένα σκουλαρίκι, προχωράμε. Λοιπόν, θα έχω αναρτήσει στην κοινότητα στο κανάλι τις πληροφορίες. Θα σας τις πω και εδώ τώρα, σε αυτό το σύντομο βίντεο και σας ενημερώνω ότι στην περιγραφή κάθε βίντεο από σήμερα μέχρι και τη μέρα των σεμιναρίων θα υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, θα υπάρχουν οι σύνδεσμοι που σας οδηγούν στην πλατφόρμα που μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια για το σεμινάριο, ούτως ώστε να τα καταφέρουμε σε 2 μήνες να βρεθούμε όλοι που θέλουμε να βρεθούμε και είμαστε πολλοί. Λοιπόν, τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που θα γίνουν τον Ιούλιο του 2022 στην Ελλάδα έχουν τίτλο «Πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας». Οι συγγήτριες θα είμαστε η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου και εγώ, η Θέκλα Πετρίδου, που είμαστε και οι 2 ψυχολόγοι. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής. Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου στην Αθήνα και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα θα γίνουν 2 σεμινάρια, δηλαδή το ίδιο σεμινάριο θα επαναληφθεί 2 φορές, μια φορά το πρωί και μια το απόγευμα, λόγω του ότι είναι περισσότερος κόσμος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και δεν θέλουμε να είναι ασφιχτικά γεμάτη αίθουσα, ούτως ώστε να μπορεί να διεξαχθεί καλύτερα το σεμινάριο. Πάμε τώρα να πούμε τις ώρες των σεμιναρίων. Τη Δευτέρα λοιπόν, 18 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη το πρωί, στις 11 είναι το πρωινό σεμινάριο, στο χτίριο, στο σημείο που ονομάζεται The Meeting Point, είναι στην οδό Τσόπελα 4, στη Θεσσαλονίκη, και στην περιγραφή του βίντεο, έτσι όπως σας τα διαβάζω, λέει από κάτω ο σύνδεσμος για να πάρετε εισιτήρια και σας γράφει εκεί πέρα το σύνδεσμο. Είναι www.eventbrite.co.uk/ε και ένας αριθμός 33, 90, 25, 53, 34, 97. Δεν είναι ανάγκη να μάθετε απ' έξω τον αριθμό, θα πάτε στην περιγραφή του βίντεο. Υπάρχουν οι σύνδεσμοι, ξεκάθαρα, τους έχω ελέγξει και τους έχω τριπλοελέγξει που το κάνω αυτό το βίντεο, για όλα τα σεμινάρια για να τους βρείτε. Επίσης στην κοινότητα, στην καρτέλα κοινότητα, έχω αναρτήσει το κείμενο που σας διαβάζω τώρα. Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα στις 5, θα επαναληφθεί το σεμινάριο. Πάλι στο ίδιο κτίριο, στο The Meeting Point, στην οδό Τσόπελα 4. Και υπάρχει άλλο σύνδεσμος, άλλο link για να πάρετε εισιτήρια. Ξαναλέω, όλα στην περιγραφή του βίντεο θα τα δείτε γραμμένα. Στην Αθήνα, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, θα γίνουν 2 σεμινάρια. Το πρωινό θα είναι στις 11. Στην Αθήνα, την Τετάρτη 20 Ιουλίου, τα σεμινάρια θα γίνουν στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, οδός Ακαδημίας 50. Κάποιοι από εμάς είχαμε συναντηθεί 4 χρόνια πριν σε εκείνο το χτίριο. Λοιπόν, είναι στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης. Υπάρχει σύνδεσμος για να πάρετε τα εισιτήρια για το πρωί, που είναι στις 11 ίδια το σεμινάριο, και το απογευματινό σεμινάριο, που ξαναλέω είναι ακριβώς τα ίδια 2 σεμινάρια, απλώς γίνονται 2 για να μην είναι ασφιχτικά γεμάτη η αίθουσα, είναι στις 5 το απόγευμα. Πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Θα είναι 1 σεμινάριο την Παρασκευή 22 Ιουλίου το απόγευμα στις 5.30 η ώρα το σεμινάριο στην Κρήτη, το οποίο θα γίνει στον κοινωνικό χώρο Ιδρύματα Άρφα και Μη Καλοκαιρινού, Μονή Σαγκαράθου 9, 71202 Ηράκλειο. Υπάρχει ο σύνδεσμος για να πάρετε τα εισιτήρια πάλι στην περιγραφή του βίντεο. Και υπάρχει μια σημείωση εδώ που μας έβαλε ο Μιχάλης ο Γιαννουλάκης. Ο Μιχάλης ο Γιαννουλάκης είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος
προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη διοργάνωση των σεμιναρίων μεταξύ άλλων, εκτός από το διδακτορικό του που κάνει αυτή την περίοδο στα οικονομικά στην Αγγλία, κάπου κοντά στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων διοργανώνει και events. Και προθυμοποιήθηκε ο Μιχάλης να διοργανώσει το events, τα events αυτά, δηλαδή αυτές τις συναντήσεις, τα σεμινάρια. Είναι στην Αγγλία ο Μιχάλης, θα είναι μαζί μας στην Ελλάδα στα σεμινάρια σε όλα τα βήματα. Μου σημειώνει εδώ ο Μιχάλης ότι ο χώρος στην Κρήτη, ο κοινωνικός χώρος Ιδρύματα Α και Μη Καλοκαιρινού, ανήκει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Όποια προσφορά τροφίμων κατά την άφιξη σας μπορείτε, θα εκτιμηθεί πολύ από το ίδρυμα. Η κριτική στο Ηράκλειο που θα έρθετε, αν θέλετε φέρτε κάποια τρόφιμα, γιατί τα μαζεύει το ίδρυμα αυτά τα τρόφιμα για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, υπεύθυνος για τη διοργάνωση των σεμιναρίων είναι ο Μιχάλης Γιαννουλάκης. Σε ένα από τα επόμενα live θα βγει και ο Μιχάλης για να σας λύσει απορίες σε σχέση με τα εισιτήρια, την πλατφόρμα εισιτήριων κλπ. Απορίες μπορείτε να βάζετε και στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο και θα πω στο Μιχάλη να έχει για να σας απαντήσει. Μετά από αυτή την εισαγωγή που σας κάνω εγώ, βάζω ένα βίντεο στο οποίο δείχνει ο Μιχάλης πώς μπορεί κάποιος να αγοράσει τα εισιτήρια. Δηλαδή είναι ένα βίντεο που έχει βιντεοσκοπήσει την οθόνη του υπολογιστή του και λέει τις οδηγίες μία-μία για όσους έχουν απορίες, γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να μην έχει ξαναπάρει εισιτήρια με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, υπεύθυνος για τη διοργάνωση, είπαμε, είναι ο Μιχάλης ο Γιαννουλάκης. Εάν προσπαθήσετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στο βίντεο και έχετε κάποια δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για απορίες σχετικά με τα εισιτήρια και γενικά τα σεμινάρια με τους ακόλουθους τρόπους. Υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο το email του Μιχάλη για σε σχέση με τα σεμινάρια, είναι jaomat@yahoo.com. jaomat@yahoo.com. Και υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός εγγλέζικος, τον οποίο έχει ο Μιχάλης ειδικά για αυτό το σκοπό. Το τηλέφωνο είναι 0044 075 41 73 0160. Υπάρχει και αυτός ο αριθμός και στην ανάρτηση στην κοινότητα και στην περιγραφή του βίντεο. Και μπορείτε να πάρετε, να βρείτε τον Μιχάλη στο Viber, στο WhatsApp ή να στείλετε ένα iMessage. iMessage είναι τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά που στέλνονται από iPhone σε iPhone. Ή μπορείτε να του αφήσετε ή να στείλετε μήνυμα να σας πάρει πίσω ο Μιχάλης ή να αφήσετε αναπάντητη και να επικοινωνήσει εκείνος μαζί σας ώστε να μην χρεώνεστε. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες για τα σεμινάρια. Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, 11 το πρωί και 5 το απόγευμα, σεμινάρια στο The Meeting Point στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 20 Ιουλίου, 11 το πρωί και 5 το απόγευμα, σεμινάρια στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσι, Ακαδημίας 50 στην Αθήνα. Και την Παρασκευή 22 Ιουλίου, η ώρα 5.30 στο Ηράκλειο, στο χώρο που προανέφερα. Θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες στη συνέχεια, αλλά η γνώμη μου είναι, όσοι είσαστε σίγουροι ότι θα είστε αυτές τις ημερομηνίες εκεί που θα είμαστε, να πάρετε τα εισιτήριά σας, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις και είναι καλή ιδέα να προλάβετε, ώστε τελευταία στιγμή να μην λέτε «Μα ήθελα πολύ να έρθω και δεν μπορώ να κλείσω και δεν βρίσκω» κλπ. Ακολουθεί μετά από αυτό το βίντεο του Μιχάλη με τις οδηγίες και ξαναλέω ότι σε ένα από τα επόμενα live θα βγάλω και τον Μιχάλη για να σας απαντήσει απορίες σχετικά με τα εισιτήρια και ζωντανά. Σας στέλνω την αγάπη μου και είμαι πολύ 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 χαρούμενη που θα βρεθούμε, που θα ανταμώσουμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με το πώς μπορούμε να κλείσουμε εισιτήρια για το σεμινάριό μας, πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας. Πού θα βρισκόμαστε σε κάθε ημέρα της εβδομάδας από 18 με 22 Ιουλίου. Αποφασίσουμε να κάνουμε 5 σεμινάρια, 2 τη Δευτέρα πρωί και απόγευμα Θεσσαλονίκη, 2 την Τετάρτη πρωί και απόγευμα Αθήνα και ένα απογευματινό σεμινάριο στο Ηράκλειο Κρήτης. Links για τα σεμινάρια και για την πλατφόρμα που μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η πλατφόρμα λέγεται Eventbrite, είναι μια πλατφόρμα από το Ηνωμένο Βασίλειο που προσφέρει την βέλτιστη ασφάλεια για τα χρήματά σας όταν αγοράζετε ένα εισιτήριο. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα το πώς μπορώ να κλείσω εισιτήρια για το απόγευμα της Αθήνας. Θα πάω στην περιοχή που λέει απόγευμα Αθήνας και θα πατήσω πάνω στο link να το επιλέξω. Ανοίγει η ιστοσελίδα μετά την επιλογή του link
που δείχνει τα εισιτήριά μας, καθώς και την τοποθεσία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε κατευθείαν στο tickets, στο πράσινο κουμπί, να πατήσετε πάνω και εκεί θα βγει η πλατφόρμα για το εισιτήριο. Είναι 38 ευρώ η τιμή του εισιτήριου και 3,70 η φορολογία μας και η ασφάλιση, τα χρήματα που πάνε στην πλατφόρμα για να έχετε ασφάλιση χρημάτων σε περίπτωση που ακυρωθεί το εισιτήριο. Το δεύτερο βήμα είναι να πατήσω στο checkout. Που θα με βγάλει στην τελική σελίδα. Στην τελική σελίδα πρέπει να συμπληρώσετε το πρώτο σας όνομα, το μικρό σας όνομα, first name, το επίθετό σας name, καθώς και το email address, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και να διαλέξετε και τρόπο πληρωμής. Έχουμε δώσει δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, καθώς και PayPal. Αν για παράδειγμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε χρεωστική κάρτα, πατάτε πάνω στο credit or debit card, βάζετε τον αριθμό της κάρτας και τα λοιπά στοιχεία τους και στο τέλος απλά επιλέγετε Place Order, είναι το κουμπί στο τέλος της οθόνης. Συγχαρητήρια. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Θα παραλάβετε email με τα στοιχεία επικοινωνίας, την επιβεβαίωση του εισιτηρίου που θα αναγράφετε η ώρα και η τοποθεσία της ημερομηνίας. Αν χρειάζεται κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή οδηγίες για το πώς να κλείσετε τα εισιτήρια. Ανυπομονούμε να σας δούμε από κοντά. Καλή συνέχεια.